Όπως γνωρίζετε και για τη φετινή χρονιά το νομικό πρόσωπο διοργάνωσε το καθιερωμένο πλέον πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στις εγκαταστάσεις του δίμηνης διάρκειας από την 1η Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν κυλήσει όλα ομαλά και εκείνο το οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε και να ενημερωθούν οι γονείς των παιδιών που φιλοξενούμε συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι θα το ολοκληρώσουμε στις 3 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από σήμερα που μιλάμε, θα ολοκληρωθεί και η φετινή διοργάνωση και όπως έχει, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το διάστημα περάσει με απόλυτη επιτυχία, χωρίς κανένα πρόβλημα, θεωρώ ότι και το επόμενο 15η μέρο θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Είναι όλα λειτουργούν με βάση το πρόγραμμα το οποίο ενημερώνονται οι γονείς στο τέλος κάθε εβδομάδα στο τι θα ισχύσει για την προηγούμενη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας επισκέφθηκαν φέτος πραγματικά και συνέφεραν στο να έχουμε ένα πρόγραμμα ποικίλο με πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε διαιτολόγο που με 3 συνεχόμενες παρουσιάσεις βοήθησε τα παιδιά ώστε να τα οδηγήσουμε σε έναν υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Είχαμε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσάκος στο πρόγραμμα Μελτέμι, το οποίο επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος τα παιδιά του ΚΑΜΠ. Είχαμε πολλά άλλα προγράμματα. Θα έχουμε τη φιλαρμονική του Δήμου Χίου την ερχόμενη Παρασκευή στις εγκαταστάσεις μας. Είχαμε από τα φροντιστήρια του νομού εδώ στη Χίο παιδιά καθηγητές οι οποίοι δίδαξαν αγγλικά και ρομποτική στα παιδιά μας. Είχαμε το 8ο σύστημα αεροπροσκόπων, το οποίο και αυτό για 3 συνεχόμενες παρουσιάσεις παρουσίασε στα παιδιά μας πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία τους κέρδισαν το ενδιαφέρον και άρεσαν. Και γενικότερα φροντίσαμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας όσο μπορούσαμε περισσότερο, για να έχουμε και φέτος, επαναλαμβάνω, μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία περατώνεται στις 3 Σεπτέμβρη.